Το σεμινάριο σήμερα για ψυχαναλυτές. Έχει κάποιους που εσάς που είσαστε ίσως πιο λίγο μημένοι με στην ψυχάνηση, ασχολείστε πιο λίγο, whatever, με τη θεωρία. Κάτι είναι να πιάτε σίγουρα, που είναι hopefully ένα και πρακτικό για τη ζωή σας. Και πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση με την Κρίστια, και συμφωνώ με τον που πέρα, ότι μπορεί να πάει σε πολλά σεμινάρια για να μην σας αρέσει τίποτε ή να μην καταλαβείς τίποτε, και να πιάσεις μόνο ένα πράγμα που είναι αρκετό για να διαμορφώσει λίγο το σκεπτικό σου και τον τρόπο που σκέφτεσαι και κάνεις experience στον κόσμο. Ναι, αν μου πεις ύστερα, για χώδε με τώρα. Με αγχώνεσαι. Οκ. Να μιλήσουμε, ο τίτλος του σεμιναρίου. Γιατί ρε, άκεψα τώρα. Άτσε μπροστά σε θωρώ να εμπνέουμε. Okay. Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Η αναπνοή το αντικείμενο της επιθυμίας». Για τους που ασχολούνται με τη λακανική ψυχανάλυση, είναι λίγο όπως το ανάθεμα του, διότι κατά την traditional τη θεωρία της ψυχανάλυσης δεν υπάρχει object of desire, δεν υπάρχει αντικείμενο επιθυμίας. Υπάρχουν άλλα είδους αντικείμενα, όπως το object of the drive, το αντικείμενο της ορμής και το αντικείμενο που προκαλεί επιθυμία. Κρίστη, ναι. Τα τελευταία χρόνια εξελίξαμε λίγο παγκόσμια στο σχολείο μας, που υπάρχει παράδειγμα στην Κύπρο, σε λίγο τη λακανική θεωρία και να πω κάποια πράγματα σήμερα που είναι αναγκαία να τα πούμε πριν να φτάσουμε στην αναπνοή. Μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο σεμινάριο, αλλά να διαφερθείτε, να έρθετε. Όταν άρχισα και έγραφα κάτω κάποιες σημειώσεις, συνήθως έβαλα σημειώσεις, αλλά ήταν να τα συσταρίσω λίγο μέσα στο μυαλό μου. Ήταν τόσα πολλά, αλλά ήταν σημαντικά για να καταλάβουμε πώς πάμε τζαμέ, πώς πάμε σε αυτό το αντικείμενο. Και να το εξηγήσω και μέσω, να εξηγήσω τη διαδικασία μέσω παραδειγμάτων και μέσω practicalities. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, δεν ξέρω τώρα, πιέσω άτομα που μπορεί να μην ξέρετε τα terms, αρχίζετε τώρα να ασχολείστε με ψυχανάλυση. Θα τα εξηγώ σε βάθος, αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο ρωτάτε με, να το πω πολλά απλά, αλλά αν θέλετε να το καταλάβετε παραπάνω, σκευάστε και να έρθετε σε άλλα σεμινάρια. Γιατί αν απαντώ κάθε τι, π.χ. jouissance, η λέξη jouissance, την αναφέρω πολλά σήμερα, να απομονωθούν ότι μια απόλαυση που έχει να κάνει με τον τρόπο που ξέρετε να απολαμβάνετε, είναι απόλαυση της ύπαρξής σας, αν θέλετε. Είναι κάτι που έχει να κάνει με συναισθήματα. Όταν μιλώ για jouissance, είναι λέξη γαλλική που έχει μέσα τη λέξη οργασμός. Okay. Ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι, επειδή οι ψυχαναλυτές να μιλούν που θέλουν να εκπαιδευτούν στα ψυχαναλυτές, μπορεί να έρθει ένα άτομο, ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα, είναι μια κοπέλα που μπορεί να έρθει και να παραπονιέται ο σύζυγος της, ότι δέρνει την, ότι ταλαιπωρά την, και περιγράφει σας μια κατάσταση που την κάνει χάλια, κάνει τη σκατά, sorry η λέξη, αλλά τα σκατά, η συμβολική διάσταση του σκατού, είναι ένα από τα αντικείμενα και που λέμε object A, τα αντικείμενα που προκαλούν επιθυμία. Όταν όμως σας μιλά και βλέπετε τη δομή του λόγου της και τη δομή της φαντασίωσης της σιγά σιγά, βλέπετε ότι ο τρόπος που συσχετίζεται με τον άλλον, έναν άλλον που είναι αόριστος, που ενσωματώνεται μέρη μου τον άντρα της σε αυτήν την περίπτωση, η ύπαρξη βασίζεται στο να είναι το θύμα. So, που τη μια συνειδητά λέω θέλω να φύγω, δέρνη με, αλλά συνείδητα ακριβώς και ο άνθρωπος κάνει verify. Ναι, Μαρίνο, έχω την πάνω μου. Οκ. Εντάξει. Για να μόνος. μέσα στη δομή της φαντασίωσης, μέσα στη δομή του λόγου της, σαν ψυχαναλυτές ξέρουμε ότι δεν θα φύγει ποτέ που ζουν τον άνθρωπο, διότι παρόλο που παραπονιέται, ασυνείδητα διά της την τέλεια αντοπολογία για να υπάρξει σαν αντικείμενο. Δηλαδή, για να είμαι εγώ το θύμα, θέλω και κάποιον να με ταλαιπωρά. Δεν υπάρχουν που μόνο αυτά τα πράγματα. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση, να σας βάλω μέσα λίγο να πετώ το παράδειγμα, η κοπέλα συγκεκριμένη που σας λέω, όταν είχε δεσμούς που δεν έπιανε εκείνον το jouissance, να τα εξηγήσω λίγο παραπάνω ύστερα, που ήθελε για να την κάνει verify για το ποια είναι, αλλά και για να υπάρξει μέσα στη ζωή.
δεν είναι απλά θεωρία του, είναι ο τρόπος της που μπορούσε να συσχετιστεί και να κατανοήσει τον κόσμο. Αν ήταν με έναν άτομο που ήταν να με την ταλαιπωρά, ήταν να προκαλέσει ασυνείδητα και το άτομο να πιάσει την θέση, να την ταλαιπωρήσει, ή αν δεν έπιανε την θέση του άτομο, ήταν να εκλείψει το πρώτο πράγμα που ήταν να εκλείψει, ήταν η σεξουαλικότητα της. Έφτασε και είναι σεξουαλικότητα από το άτομο. Okay. So, όταν βάλουμε μέσα στο παιχνίδι το ασυνείδητο, τότε έχει μια άλλη διάσταση το τι θέλουμε, τι κάνουμε κτλ. Τσου μου σας περιγράψα μια πολύ απλή τοπολογία. Πολλά απλή. Okay. Με διάφορα σημεία αναφοράς και κινήσεις. Okay. Γιατί είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τούτα τα θέματα, το τι είναι το αντικείμενο επιθυμίας, τι είναι αναπνοή και τούτα ούλα που να πούμε σήμερα, κάποια τουλάχιστον. Ένα απλό ερώτημα και πρακτικό για τη ζωή. Αν δεν τα μιλήσουμε για τούτα και αν δεν έχουμε μια επεξήγηση, τότε είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε ένα από τα πιο κρούσια ερωτήματα από τους άνθρωπους. Γιατί αγαπούμε. Γιατί αγαπούμε και γιατί ποθούμε. Υπάρχουν σε διάφορες επεξήγησεις για τούτο. Κατά τη γνώμη μου, είναι στέγη καμιά. Π.χ. Βιολογική λέει ότι ελκύεσαι πάσα συγκεκριμένα άτομα που να βγάλουν συμμυρωθικές κτλ. Έχει διάφορες επεξηγήσεις. Αλλά το γιατί και ποιους αγαπούμε, ένα εξηγηθεί καλύτερα μετά από το σεμινάριο. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα τούτο. Έχει να κάνει με το γιατί είμαι successful, έχει να κάνει και με εκείνα, αλλά είναι ένα fundamental ερώτημα η αγάπη. Γιατί αγαπούμε, ποιους αγαπούμε. Ένταλος είναι η διαδικασία, η μηχανική, το engineering. Είναι το engineering που να δείξουμε σήμερα. Να τα πιάμε έναν, να ξεκαθαρίσω. So, κατά τη γνώμη μου, είναι πολλά fundamental, πολλά σημαντική ερώτηση να απαντήσουμε τούτα τα ερωτήματα της αγάπης. Τι είναι η αγάπη, εντάλλως αγαπούμε, γιατί είναι διαφορετική για τον καθένα. Ο άλλος λόγος που αποφάσισα να κάνω το σεμινάριο ήταν γιατί στα χρόνια που, τα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με την ψυχάνλυση και σαν ψυχάνλυτης και γνωρίζοντας ψυχάνλυτες από διάφορες χώρες του κόσμου και από διάφορες σχολές, δεν κατάφερε κανένας να μου επεξηγήσει στα ερωτήματα μου και καθαρά, πέραν που θεωρητικά, ξέρω εγώ αν τούτον και το άλλο, κάτι που ήταν πως τα μαθηματικά, αλλά τι είναι το στυλ, αν θέλεις φιλοσοφίας ή μαθηματικά, που δεν τα καταλάβεις, διότι δεν έχει practical application στη ζωή. Δεν μπορεί να κατανοήσεις με παραδείγματα από τη ζωή. So, να χρησιμοποιήσω ένα case, διάφορα case που να χρησιμοποιήσω, αλλά το ένα είναι παραπάνω, για να δείξουμε σε πιο αναλυμένη μορφή κάποια πράγματα πριν να καταλήξουμε στην αναπνοή. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια, ή να σας απαντώ ή να σας λέω ύστερα που να τελειώσει. Okay? Αλλά έχετε την ελευθερία να ρωτάτε. Και τώρα ακόμα.